Εκλέγεται πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κύριος Μαρτίνης Δονάτος, καθώς έλαβε 20, την απόλυτη πλειοψηφία των 20 ψήφων εκ των 27. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και σε σένα και στην Αντιπρόεδρε και στο Γραμματέα. Αναλαμβάνετε ένα δύσκολο έργο για, τα επόμενα 2,5 χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι θα προεδρεύσετε με σύνεση, αποφασιστικότητα αλλά και δικαιοσύνη, τηρώντας με βλάβεια τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να προάγετε το δημοκρατικό διάλογο και πιστεύω να γίνει αυτό το οποίο όλοι μας ευχόμαστε, η αίθουσα αυτή, ο λαός της δημοκρατίας πραγματικά και να παίρνονται σωστές αποφάσεις. Να είστε καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε πριν συνεχίσουμε τη διαδικασία να πω δύο λόγια. Αισθάνομαι πραγματικά την ανάγκη να σας ευχαριστήσω γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να υπηρετήσω το Δήμο της Οικουμενίτσας από αυτή την ιδιαίτερα τιμητική θέση, τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του κορυφαίου θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης σε μια δημοκρατική πολιτεία. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι η έκφραση των πολιτών και καλείται μέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, αναφέρθηκε πριν, να το πω κι εγώ, σε μια σκληρή, βαριά και παρατεταμένη κρίση, να διαχειριστεί κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, να διαχειριστεί ανθρώπινες σχέσεις, να πάρει αποφάσεις για το καλό της πόλης και των συμπολιτών μας. Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον δεν έχουν θέση ούτε οι άγονες αντιπαραθέσεις, ούτε οι αδιέξοδες και ανώφελες κριτικές. Χρειάζεται σύνθεση απόψεων, χρειάζεται συνένεση, χρειάζεται ειλικρίνεια, χρειάζεται ρεαλισμός με όραμα. Είμαι βέβαιος ότι σε αυτή την αίθουσα θα αναπτυχθούν τεκμηριωμένες θέσεις, θα κατατεθούν προτάσεις, θα γίνει ουσιαστικός διάλογος. Ένας διάλογος με σεβασμό στους ομιλητές, με σεβασμό στην άλλη άποψη, με ευγένεια και ήθος όπως ταιριάζει στο πολιτιστικό μας επίπεδο. Υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις του ρόλου, συνεχίζοντας και την καλή παράδοση των προκατόχων μου, έχοντας πλήρη συνέστηση της ευθύνης και την πεποίθηση ότι εκτός από την εφαρμογή και την υλοποίηση των αρχών του σωστού διαλόγου, η εφαρμογή και η τήρηση του κανονισμού θα είναι ο ασφαλής οδηγός για να επικρατεί τάξη και να μην υπάρχουν ύβρις και προσβολές. Ελπίζω σε αυτό να έχω τη βοήθειά σας. Εύχομαι καλή, ουσιαστική και δημιουργική θητεία, καλή δουλειά και να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά για την τιμή που μου κάνετε να με βάλετε σε αυτή τη θέση, να με εκλέξετε πρόεδρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνοψίζουμε όλες τις εργασίες που κάναμε σήμερα, τα αποτελέσματα των εκλογών και ανακοινώνω για την Οικονομική Επιτροπή. Εκλέχθηκαν για τακτικά μέλη η Δηλαβέρη Ρεγκίνα, ο Ντάνης ο Βασίλης, ο Κώστας ο Ελευθέριος, η Κοτσόνη η Αλέκα από την πλειοψηφία, ο Γκόλιας ο Βασίλειος και ο Ευστατείο Μιχάλης από τη μειοψηφία. Για αναπληρωματικά μέλη, Μπάρμπαρα Βασίλου Νικόλαος, Σούρλα Παναγιώτα, Τζόρτζης Απόστολος, από την πλειοψηφία και από την μειοψηφία Κώστας Σπύρος και Ντάνης Γεώργιος. Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εκλέγονται από την πλειοψηφία Λόλης Ηλίας, Πάκος Δημήτριος, Σούρλα Παναγιώτα και Τσουμάνης Κωνσταντίνος. Από την μειοψηφία Γούλα Δήμητρα και Ντάνης Γεώργιος. Αναπληρωματικά μέλη της ποιότητας ζωής, Φουσέκης Γεράσιμος, Μυριούνης Ευάγγελος, Κώστας Ελευθέριος.
από την πλειοψηφία και από τη μειοψηφία Γκόλιας Βασίλειος και Κώστας Σπύρος. Για την ΠΕΔ εκλέγονται από την πλειοψηφία Γκίκας Μιχάλης, Λόλης Ηλίας, Μίτης Σωτήρης, Μιλιούνης Ευάγγελος, Ντάνης Βασίλειος και αναπληρωματικός ο Πάκος ο Δημήτρης. Από τη μειοψηφία Κώστας Σπύρος, Ταΐς Ανδρέας, Γούλα Δήμητρα και αναπληρωματικό μέλος Ευσταντίου ο Μιχάλης.